πως πάντα να είσαστε υγιείς, γεροί και δυνατοί. Δευτέρα, Δευτέρα και η πρώτη τελευταία εβδομάδα lockdown, we hope. We hope. Δηλαδή τέλος του μήνα να κλείσει μόνο. Ξεκινούμε μια καινούργια εβδομάδα. Φίλοι μας, σήμερα πρέπει να είδετε το πρωί και ελπίζουμε. Έκαμε αρκετή δουλειά να προσφέρουμε και εμείς και πολλοί άνθρωποι ήταν μαζί μας την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε από ψυχολόγο, διατροφολόγο, τραγουδιστές, από τα πάντα. Πέρα μας λίγο το line-up που είχαμε την περασμένη εβδομάδα search από Δευτέρα. Είχαμε τον Γιάννη Μαργάρη τη Δευτέρα, μετά. Είχαμε τον τραγουδιστή, τον The Voice of Greece, τον Γιάννη του Μαργάρη. Μετά είχαμε την TikTok star, την Στέφανη Περικλέους. Ψυχολόγο, Γεωργία Αναθαναήλ. Personal trainer, την Ειρήνη την Αρεστή. Και τον γιατρό, τον Μάριο τον Κυριαζή, προχτές. Προχτές το Σάββατο, μεγάλο Σάββατο, μπράβο, ναι, είχαμε τον Δόκτωρ Μάριο Κυριαζή και φίλοι μας, δαμε να πάρουμε την ευκαιρία. Έκαναμε ένα βίντεο όπου κόψαμε ένα segment της συζήτησης μας με τον γιατρό, όπου μιλούσε πραγματικά, έκαμε μια έρευνα, η οποία αποδεικνύει ότι η παρατεταμένη απομόνωση σε άτομα τρίτης ηλικίας στην Κύπρο μπορεί να κοστίσει, αν ξεκινήσει με φυσικό του χρόνου αυτή η κατάσταση, και με αυτόν τον τρόπο για αυτά τα άτομα μπορεί να κοστίσει μέχρι και 800 περισσότερες ζωές και συγκεκριμένα στη συνέντευξη ήταν το best case scenario. Κάναμε ένα βίντεο, αξίζει να το μοιραστείτε γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους μιλούμε για 800 ζωές. Εάν το πρόσχημα ή πως άρχισε να δούμε το lockdown και ο περιορισμός ήταν για να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες και τα άτομα τρίτης ηλικίας, τελικά βλέπουμε από έναν γέροντο λόγο ερευνητή, γιατί αυτός είναι ένας ειδικός στον τομέα, ο Δόκτωρ Μάριος Κυριαζής, ο οποίος είπε ξεκάθαρα με νούμερα και έρευνα ότι εάν συνεχιστεί το lockdown με τον τρόπο που συνεχίζεται, θα πεθάνουν μέχρι και 800 άτομα παραπάνω από την απομόνωση. Δηλαδή, το πώς τα effects ή το πώς επηρεάζει η απομόνωση τα άτομα τρίτης ηλικίας είναι στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Μπορείτε να πάτε πίσω να τη δείτε ολόκληρη, είναι η συνέντευξη του Μεγάλου Σαββάτου. Όμως υπάρχει και στο συγκεκριμένο βίντεο που κόψαμε το segment και κυκλοφορεί. Συμβουλή μας είναι να μοιραστείτε, γιατί μπορεί πραγματικά να είναι η μάμα σας, ο παπάς σας, η αγιά σας ή ο παππούς σας. Μιλούμε για 800 συνανθρώπους μας, είναι σοβαρό. Δείτε τη συγκεκριμένη άρτηση ή πηγαίνετε σε όλη τη συζήτηση με τον Δόκτωρ Μάριο Κυριαζή και δείτε το. Αυτή την εβδομάδα πάλι έχουμε ένα τεράστιο line-up. Σήμερα είμαστε πολλά ευτυχισμένοι και πολλά χαρούμενοι. Έχουμε τη Vaia Piperi, μαζί μας personal trainer, crossfit coach. Θα μας πει πολλά και διάφορα, όπως σας είπαμε. Η γυμναστική είναι essential. Ειδικά τώρα όταν είμαστε σε lockdown, υπάρχει ακινησία. Πολλοί που σας μπορεί να βάλετε σε λίγα κινούθηκε από το φαΐν, 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 φαΐν. Έχει πολλούς τρόπους. Και όπως βλέπετε, όπως είδατε, search μου όπου κάνουμε reach out, σε όποιους βλέπουμε εκεί έξω, γιατί την Vaia είδαμε την ως προς τι. Είδαμε, ψάχναμε για ανθρώπους στα social media, εγώ και εσύ search, που δεν χαθήκαν με τον κορονοϊό. Γιατί όπως το ανέφερες και εσύ πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι σβήσαν. Απλώς κάναν blackout, χαθήκαν. Ενώ εμείς αυτούς που φωνάζουμε ή καλλιούμε να έρθουμε στο broadcast, είναι τα άτομα που βλέπουν ότι ακόμα προσπαθούν να εξελιχθούν σε αυτή την εποχή, να κάνουν εξέλιξη τον εαυτό του, να προσφέρουν κάτι έξω για τον κόσμο. Και σε αυτόν όλον το πράξιμο, είπαμε και την Vaia, ένα νεαρό κορίτσι, το οποίο φαίνεται από τη δουλειά τη ότι αγαπάζει τον που κάνει. Βάλει πολύ πάθο, ώρα και όρεξη με στον που κάνει. Έχει τη δική τη σελίδα, viastrengthlab.com, μπορείτε να το δείτε όλοι κάτω. Η Vaia θα είναι πολύ λίγο κοντά μας για να το δούμε. Αύριο έχουμε πολύ πιθανόν Χρήστον Κυριάκου, Έφη Κουτσουβέλη ακόμη μια φορά. Δύο αγαπημένες προσωπικότητες από τη σειρά εσείς στον κόσμο σου στον Αντένα. Ελπίζω να το κομφερμάρω αν ο Χρήστος με βλέπει. Ψάχνω σε φίλε μου. Σίγουρα κάτι εννοείς πολλά να μιλήσουμε ύστερα. Τετάρτη έχουμε τραγουδίστρια Άρτεμις Κυριακοπούλου από την Ελλάδα. Θα μας μοιραστεί για αυτή το ταλέντο. Δεν είπαμε, search. Μουσική είναι φάρμακο για την ψυχή. Κάνει μας και ειρηνεύουμε. Είχαμε Γιάννη Μαργάρη. Απίστευτο like. Απίστευτο. Κάναν τα κρασιά του, στείλα μας φωτογραφίες. ήταν πολύ ωραίο. Έχουμε Πέμπτη για μύτια, το πιο πιθανό είναι το θέμα μας. Και Παρασκευή έχουμε ακόμη ένα φίλο, τον Μαρκ τον Κάσινο, όπως θα μας δώσει τα δικά του tips για το πώς μπορούμε ο καθένας μας να βγάλει τα δικά του βίντεο
στο σπίτι, ο φωτισμός, κάποια tips πώς θα προσέχουμε. Και γενικά ο Μάρκ είναι ένα ενδιαφέρον άτομο, το οποίο έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Με όλα αυτά τα άτομα που φέρνουμε εδώ, επίσης θέλουμε να ακούμε και τη σκοπιά τους, το πώς ζουν σε το lockdown και πώς τους επηρεάσαν εκείνους τους ίδιους. Είμαστε εγώ και ο Σέρτς επίσης κάθε φορά με πολύ περιέργεια, δηλαδή, γιατί και εμείς ενάχτηκαμε να μάθουμε. Εν το educate το κομμάτι, κάτι εμείς να μάθουμε. Εγώ πια φέρουμε τα με, φεύγουμε σίγουρα με κάτι καινούριο που μαθαίνουμε εγώ και εσύ, Σέρτς. Σωστά. Σωστά, συμφωνώ. Πραγματικά να βλέπω ότι μεγαλώνουμε με τσι γρήγορα ρυθμό, επειδή υπάρχει αυτή... Μεγαλώνουμε πιστεύω μεγαλώνουμε γρήγορα με αυτό το ρυθμό, γιατί πραγματικά είμαστε... Δεν ξέρω, αλλά δεν ξαναείδα άλλους στην Κύπρο προς το παρόν που να θέλουν να μοιράζονται full πληροφορίες και θέλω να δω ακόμα παραπάνω ο άνθρωπος. Και σιγά σιγά αρχίζουν άνθρωποι, υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που αρχίζουν τώρα να μοιράζονται με χρήσιμες πληροφορίες, που εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα πρέπει να είναι εδώ και χρόνια. Αλλά λόγω τεχνολογίας και διάφορων άλλων καταστάσεων ή παραπάνω δεν ήξεραν πώς να το κάνουν σωστά. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να λύνουμε τα προβλήματα του λαού, οτιδήποτε είναι, marketing, finance, ψυχολογικά, τα πάντα, χρησιμοποιώντας ανθρώπους που είναι θετικοί και θέλουν να βοηθήσουν τον λαό. Και χτες, αυτή η ιστορία που ήθελα να μοιραστώ με το κοινό, πριν έρθει η Βάια. Χθες απλώς, δεν ξέρω πώς, απλώς ήρθε μου, έπρεπε να πάω να βγάλω λεφτά από την τράπεζα. Έξι. Και λέω, θα πάω, αλλά τελευταία στιγμή, δηλαδή, να πάω μια βόλτα τελευταία φορά, το βράδυ, και να πάω στην τράπεζα να βγάλω λεφτά. Πάω να βγάλω λεφτά από την τράπεζα και στέκονται δύο ξένοι, ακριβώς 15 μέτρα, μακριά από το ATM. Και μόλις βγάλω τα λεφτά, φωνάζει μου, μάστρε, και πλησιάζω τον και μου λέει, μπορείς να μου δώσεις 4 ευρώ. Και βγάλω τα ακουστικά μου και τον ρωτώ, τι τα χρειάζεσαι. Και μου λέει, food, I want food, αλλή μου, θέλω φαγητό. Και πάω στον περίπτωρο, αλλάσω τα λεφτά και δίνω του 5 ευρώ. Μπορούσα να δώσω πολύ παραπάνω, αλλά είμαι της λογικής ότι όσα ζητάς αυτά θα πάρεις. Mm-hmm. Και αν ζητούσε 20 ευρώ ή 40 ευρώ, θα έπαιρνε τα 40 ευρώ. Mm-hmm. Και το μήνυμα είναι ότι ελπίζω, επειδή θα δυσκολεύονται πάρα πολύ τώρα άνθρωποι, και ξένοι και Κύπροι και άλλοι άνθρωποι, αν στην περίπτωση που δείτε ότι αυτοί οι ξένοι σας πλησιάζουν και χρειάζονται βοήθεια και σας ζητούν λεφτά, ελπίζω να κάνετε ακριβώς το ίδιο που κάνω και εγώ, να τους βοηθήσετε, γιατί αν δεν τους βοηθήσουμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια υποστήριξη τώρα που, όπως έχουμε εμείς, η οικογένεια, είτε συγγενείς, ας πούμε, άλλους. Και δεν θα ήθελα να τους βάλουμε σε ακραίες καταστάσεις για να πάρουν λάθος αποφάσεις, επειδή δεν θα έχω φαγητό να τρώνε. Είναι σημαντικό, γιατί αν δεν τους βοηθήσει κάποιος, είναι να βρουν έναν τρόπο να πιάνουν που πρέπει να πιάσουν. Γιατί κάτω το φαγητό που λαλείς, ένας άνθρωπος για το φαγητό μπορεί να φτάσει σε πολλά μεγάλα άκρα. Συμφωνώ. Ένα παράδειγμα, άρα άμα δείτε ως συνάνθρωπο σας βοηθήσετε, τούτο γίνεται και εδώ σήμερα. Όποιος έρχεται εδώ έρχεται να βοηθήσει ως συνάνθρωπο. Σήμερα έχουμε γυμναστική. Μπορεί να πει οποιοδήποτε και μέχρι, μα πάλι γυμναστική. Τι θα πει πάλι γυμναστική, φίλοι μου. Είμαστε 800.000 κόσμος on lockdown, καθημερινά μια κινησία, και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι όταν κάνουμε reach out έρχονται ναι, γιατί όχι. Γιατί να βγω, να μιλήσω στον συνάνθρωπο, να δω τα δικά μου τα tips, να δω τις δικές μου γνώσεις. Και τούτο είναι. Αν είσαι κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα, το original mindset είναι από τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο, το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές. Μεγαλώνουμε οργανικά καθημερινά. Σας ευχαριστούμε όλους σας για τη στήριξη. Τούτο όλο δεν γίνεται. Αν με βάλει ο καθένας μας το δικό του το κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω βαστούν το κομμάτι. Σερτς, έχουμε τη Βάια κοντά μας. Περιμένουμε. Πιθανόν να υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Αν μπορείς, στείλ της μήνυμα. Εντάξει, τυχαίνουν και αυτά. Εν lifetime broadcast μας, μάδε μου, νομίζω understandable.
Σωστά, σωστά. Εσείς, θέλω να ακούσω πώς επέρασαν το κοινό μας το Σαββατοκύριακο. Όσοι θέλουν να μοιραστούν μαζί μας πώς επέρασαν το Πάσχα τους. Θα ήταν ωραία, γιατί ενδιαφέρον να δημιουργούμε αυτή την επικοινωνία, το transparency, πώς είναι στα, την... πάντα ξένα τη λέξη στα ελληνικά. Ποια λέξη, μάρη μου. Transparency. Διαφάνεια. Διαφάνεια. Ναι, ναι. Διαφάνεια. Και επίσης, έκανα ένα post στο Facebook μας και ρώτησα τον κοινό μας τι είναι το πρώτο πράγμα που περιμένουν να κάνουν μόλις τελειώσει το lockdown. Ναι. Και παίρνουμε διάφορες απαντήσεις. Και ενδιαφέρουν απαντήσεις. Ωραία, ένας ο Γλαύκος είπε ο φίλος να πάει απαγωτός σε ένα συγκεκριμένο στον Ηρακλή, νομίζω, στη Λίδρας. Είδαμε πολλές. Είδαμε ένα σπέντζινα που είναι βαθιά ριζωμένα μες στον άνθρωπο. Μπράδερ, ήρθε η Βάια. Θα σας αφήσω εγώ να κάνετε τη συζήτησή σας και θα είμαι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε υποσχεθεί, έχουμε κοντά μας απόψε ακόμη έναν πολλά λαμπρό άτομο, ένα νεαρό κοριτσί, πολλά θετικό, που από την πρώτη στιγμή που έκανα reach out, yes, no problem, για τον συνάνθρωπο μας να δώσουμε γνώσεις, να βοηθήσουμε. Ενδιαφέρουσες στιγμές, πιο υποδομητικές και πιο ενδιαφέρουσες. Γι' αυτόν, Βάια Πιπερί, ευχαριστούμε και καλώς όρισες στο πρώτο σου Original Mind Broadcast. Πες μας λίγο πώς είσαι και πώς ζεις όλη την κατάσταση με το lockdown. Εγώ είμαι καλά. Εγώ αντιλήφθηκα τι ήταν να γίνει αρκετά νωρίς, οπότε ήμουν προετοιμασμένη ψυχολογικά. Η αλήθεια άρεσε μου η φάση του να μείνω σπίτι. Νομίζω ότι ευελτίωσα άλλες πλευρές μου. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, αφοσιώθηκα πιο πολλά στη δουλειά μου. Δηλαδή, μπορεί να μην είχα πριν αρκετό χρόνο να ασχοληθώ τόσο με προγράμματα, με καινούργιες, καινούργια challenges τέλος πάντων. Οπότε νομίζω δόθηκε μου η ευκαιρία. Μπράβο. Και είναι τούτο το... Δεν πιστεύω ότι θα ήταν κάτι διαφορετικό. Έτσι τα άτομα του fitness lifestyle, να το πούμε, έχουν το έτσι πολλά driven, πολλά motivated και έχουν συνεχώς planning στο τι κάνουν. Από θέμα, ας πούμε, ενέργειας, επειδή φαντάζομαι να θα ήσουν συνεχισμένοι περισσότερο να είσαι στο γυμναστήριο καθημερινά, ώρες ολόκληρες. Και πολύ ενέργεια, πολλές θερμίδες, είναι ένα τελείως διαφορετικό lifestyle. Τώρα με το shift στο σπίτι, εσύ σαν επαγγελματίας πώς το έκαμες αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γιατί όπως εσύ μπορεί να μένει ένα επαγγελματίας που το κάνουν, αλλά είσαι ανθρώπους που είναι στο γυμναστήριο καθημερινά. Τι ήταν που έκαμες εσύ που σε βοήθησε όσο πιο ομαλά να γίνει αυτό το shift? Εντάξει, εγώ καθημερινά να κάνω κάποιον είδος γυμναστικής. Αν ήταν παλιά στο γυμναστήριο, τώρα σπίτι μου, είτε με body weight ασκήσεις, είτε με κάποια βάρη, γιατί εφρόντισα και ήμουν από χρόνια εξοπλισμένη. Αλλά επειδή βγάζω προγράμματα, κάθε φορά που να κάνω ένα πρόγραμμα, πάντα δοκιμάζω το. Άρα, να σου βγάλω σε ένα πρόγραμμα, να δοκιμάσω 5-6 ασκήσεις. Άρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, νομίζω είμαι αρκετά active. Ναι. Κάποιες μέρες που μπορεί να είμαι λίγο πιο πολλά πάνω στο λάπτοπ, διάβασμα, να σταματήσω λίγο, να κάτσω έτσι με το βιβλίο μου. Να κάνω λίες ασκήσεις να ξεμουδιάσω. Άρα με λίγα λόγια, εσύ είχαμε στο incorporate με το lifestyle του σπιτιού, ας πούμε. Το πώς μπορείς εσύ πιο εύκολα, δηλαδή όπως είπες, να διαβάσεις ένα βιβλίο, έγινε κάτι σε μια καρέκλα πίσω, έχει και άλλους τρόπους να το διαβάσεις το βιβλίο. Βάια μου, πριν να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω όμως, επειδή είπες, βγάζεις προγράμματα, αυτό και αυτό, πες μας λίγο για σένα, πριν να σε μάθει και ο κόσμος να σας ακούσει, και τις σπουδές σου, τη ειδικότητά σου, τι ασχολείσαι ακριβώς, πού σε βρίσκουμε. Λοιπόν, το όνομα μου είπαμε, το είμαι η Βάια. Σπούδασα γυμνάστρια στην Αγγλία το 2010 από επειδή. Όταν τέλειωσα, ήρθα πίσω, κατευθείαν έψαξα δουλειά σε γυμναστήρια.
Άρα ήμουν στον χώρο του γυμναστηρίου από το 12 μέχρι το 17 περίπου, που ασχολήθηκα μετά πιο πολύ με το χώρο του CrossFit. Εντάξει, δουλεύω σαν personal trainer. Και τώρα online personal trainer. Ακριβώς. Το θέλω είναι να μιλήσουμε. Μια και το είπε τελευταίο, να προχωρήσουμε όπως είχαμε. Είχα πει προηγουμένως στο introduction του συγκεκριμένου broadcast σήμερα ότι ψάχνουμε για άτομα τα οποία δεν χάθηκαν συνδρομή έξω. Είναι active στα social media και που έχουν μια ολοκληρωμένη δουλειά. Εμείς είδαμε σε σέναν Vaia μια ολοκληρωμένη δουλειά. Έχεις μια ιστοσελίδα Vaia Strength Lab. Φίλοι, μπορείτε να το δείτε κάτω να γράφει. Θα το βάλει και ο search στα comments, για να μπορεί να το δει ο κόσμος, όποιος θα το δει και τώρα και μετά. Και εδώ είδαμε χωρισμένα προγράμματα, έχεις διακρίψει μια δομή, άρχισε μια δομή. Μας είχες πει προηγουμένως ότι ο κορονοϊός έβαλε σου λίγο τα φρένα. Πες μας λίγο για αυτόν το κομμάτι σου. Πες μου λίγο πώς έκαμες αυτήν τη σκέψη, γιατί εγώ στην Κύπρο τουλάχιστον δεν το έχω ξαναδεί. Σε έτσι frame ή έτσι framework μια ιστοσελίδα να σου δείχνει τέτοια τα προγράμματα και πώς ήρθες την ιδέα και είπες ότι okay, να κάνω και κάτι τέτοιο. Καταρχήν, εγώ μπορεί μέσα στη μέρα που τα personal που έχω να βοηθήσω, ας πούμε, 8 άτομα, αν έχω 8 την ημέρα, άντε να έχω και κανένα class. Βοήθησα με τον τρόπο μου, ας πούμε, 28 άτομα την ημέρα. Νομίζω ότι με το να δημιουργήσεις κάτι στο διαδίκτυο, κάτι online, μπορείς να βοηθήσεις ακόμα πιο πολύ κόσμο. Βασικά, που το τίποτε. Άρα εγώ μπορεί να αφιερώσω, ας πούμε, κάποιο χρόνο να ετοιμάσω ένα πρόγραμμα. Εκείνο το πρόγραμμα μπορεί να το δει πάρα πολύ κόσμος. Θεωρώ ότι είναι αρκετά βοηθητικό. Άρα ήταν ο στόχος για να έχεις η δουλειά σου ένα μεγαλύτερο reach, αν δεν το κάνω λάθος, δηλαδή θα έχει ο καθένας στο γυμναστήριο, όχι ο καθένας, έχετε όλος ο κόσμος στο γυμναστήριο, λόγω του ότι η κοινωνία σήμερα έχει πολλά γλύρω ρυθμών, οι ώρες όσο και αν είναι 24 κάθε 24 ώρων, για πολλούς φαίνονται λίγες ακόμα, αν και για μένα φαίνονται πολλές, γιατί σαν 24 ώρο πραγματικά αν το προγραμματίσεις, Βάια μου, εγώ έχω και τον ύπνο μου προγραμματισμένο. Δηλαδή είναι οι 6 ώρες μου που πάνε να σηκώνομαι στις 5. Δεν ήμουν ποτέ πολλά του ύπνου από παιδική ηλικία. Οι γονείς μου ήταν. Σε το αντίθετο. 8 ώρο. Είναι νομίζω σε κάθε οργανισμός, κάθε άνθρωπος, σε ο ύπνος πώς τον το χρειάζεται. Εγώ ήμουν πάντοτε έτσι. Όμως αν προγραμματίσεις πραγματικά σε 24 ώρες σωστά, δηλαδή time management, ώρων, κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Εγώ έγινα και μέχρι Κύπουρος σε αυτόν τον lockdown, όπου να σε βγάλω τις πρώτες μου φραουλίτσες, τα πρώτα μου αρούγια να τα κόψω, να φάω τα δικά μου τα πράγματα, την παραγωγή Άρα. δική μου. Άρεσε μου πάρα πολλά. Το λοιπόν, όπως θέλαμε να μεγαλώσουμε το reach, πολλά λογική η σκέψη σου, για να μπορείς να έχει οποιοδήποτε άνθρωπος access στο fitness, στη γυμναστική, επειδή δεν μπορούν όλοι να έρθουν στο γυμναστήριο. Ο στόχος σου τώρα, θέλω να μου πεις λίγο, πού θέλεις να το πας με αυτό το project σου, Βάια, το online. Θεωρώ ότι επειδή αγαπώ τόσο πολλά τούτο που κάνω και προσπαθώ να μένω συνέχεια να είμαι updated, δηλαδή δεν τελειώσα τις σπουδές και απλά έμαθα τα ούλα, τέλειωσε. Πρέπει συνέχεια να μαθαίνουμε. Θέλω πιο πολύ να εκπαιδεύσω τον κόσμο σιγά σιγά. Γιατί για να είμαι ειλικρινής βλέπω διάφορα να γίνονται δεξιά-αριστερά. Και νιώθω κάπως, να το πω, νευριασμένη στα κυπριακά. Μπορείς να βοηθήσεις. Θέλω εγώ με τις γνώσεις που έχω να προσπαθήσω να κάνω τον Α, τον Β, τον Γ καλύτερο από εκείνον που είναι. Ακριβώς. Είναι. Τεχνικά, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεται για τη γυμναστική. Γιατί και εμένα άλλαξε ο τρόπος που σκέφτομαι για τη γυμναστική. Πες μου, εσύ
Πώς κρατάς τον εαυτό σου up to date, δηλαδή επειδή το sports and physical science and education είναι ένα πράγμα που εξελίσσεται συνέχεια, 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 συνέχεια. Βλέπουμε σε όλα τα αθλήματα από ποδοσφαιριστές, παλαιστές, οτιδήποτε, που κάνουν incorporate όλο και περισσότερο τέτοιους επαγγελματίες. Η εξέλιξη είναι συνεχής. Εσύ τώρα σαν Βάια, στην Κύπρο, πόσες δυνατότητες σου δίνονται, ταξιδεύεις, παρακολουθάς σε διάφορα σεμινάρια στο εξωτερικό, πώς κρατάς τον εαυτό σου up to date, to the latest science in your field. Ακριβώς με τα σεμινάρια. Δηλαδή, μπορεί να διοργανώνονται και στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια ή για να με προωθήσουμε. Είμαστε sanction που κανένα, Okay. είμαστε μπορούμε πίσω Θα οτιδήποτε. διοργανώνονται κάποια σεμινάρια που έρχονται από το εξωτερικό, Αμερική, Αγγλία. Κάποιοι θεωρώ καλοί εκπαιδευτές σε τούτο που κάνουν, στο strength and conditioning, rehabilitation. Δηλαδή προτιμώ να δώσω τα 300 ευρώ μια δύο φορές το χρόνο, να νιώθω ότι έπιασα ακόμα κάτι που το συγκεκριμένο σεμινάριο. Μπορεί να πιάσεις μισό που το σεμινάριο, αλλά εν Κάτι τούτον που χρησιμοποιεί συνέχεια. ακριβώς. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν να ταξιδέψω στη Βιέννη στις 8 του Μάη, που ήταν τα γενέθλιά μου. Αλλά λόγω του κορονοϊού ήταν για σεμινάριο το Ναι. ταξίδι. Ακυρώθηκε. Μακάρι να το μεταφέρω. Εγώ έχω μεθαύριο να είναι θηλιά μου και θα τα κάνω σε lockdown. Ναι, Δεν χρόνια πειράζει. πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να το έτσι, πολλά σωστά τα λες. Πρέπει να είναι διαβίου η μάθηση σε ό,τι κάνουμε. Είτε είναι τώρα το sports and physical science and education στο δικό σου τομέα, σε οτιδήποτε. Και τούτο είναι το σωστό mindset. Όλοι μας πρέπει να λέμε, και τούτο που είχαμε μια συζήτηση με τον Search πριν λίγες ημέρες επίσης, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν ξέρω, θέλω την άποψή σου, μια να σου το σύρω του Νίκου, ένα να μου πεις και τη δική σου την άποψη. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, τέλος πάντων, με το οποίο πέρασα εγώ, το Λύκειο, όταν βλέπουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι τελειώνουν το Λύκειο και χαίρονται ότι τελείωσαν τη μάθησή τους, για μένα αποτυχία το σύστημα ανεκπαίδευσης. Γιατί να νιώθει κάποιος, wow, τελείωσα, θα μάθω άλλα πράγματα. Εν πολλά εν αντίθετων του ζούμπου. Ενώ ας πούμε το σύστημα εκπαίδευσης κατά την άποψή μου έπρεπε και τούτος ήταν ένας καημός μου που βλέπα στα έργα πολλές φορές τα sports programs που είχαν στα σχολεία στην Αμερική. Δηλαδή αν είχαμε έτσι προγράμματα αθλητισμού στα σχολεία και πράγματα ήταν να είναι πολλά πιο ωραίο το σχολείο και να μας έκανε πολλά πιο ενδιαφέρον να πιένουμε. Όμως κατά την άποψη τη δική μου του Αβραάμ το σύστημα παιδείας αποτύχει για τον λόγο ότι οι νέοι χαίρονται που τελειώνουν το σχολείο. Εσύ τι λέει No. για αυτό το πράγμα. Θα διαφωνήσω γιατί και εγώ στην Αγγλία που σπούδασα και είδα λίγο το σύστημα του στα σχολεία. Δηλαδή, έκανα μαζί με τα μωρά γυμναστική, έπαιζα ράγπι ακόμα θυμούμαι το, με τα 10 χρόνια. Και ήταν τόσο, πώς να το πω, ήταν τόσο αληθινό τζινόν που εβιώναν τα μωρά. Δηλαδή να μου εξηγήσουν εμένα που ήμουν 18 χρονών πώς να παίξω ράγπι. Νομίζω αν γίνεται και στην Κύπρο, δεν ξέρω τι γίνεται στα δημοτικά, τα μωρά να θέλαν να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται. Έπρεπε να γίνει πάρα πολύ μεγαλύτερη δουλειά αν πάσουμε το κομμάτι. Και στο αθλητισμό και γενικά στην εκπαίδευση, πιστεύω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου. Τώρα, Βάια μου, θέλω να πάμε λίγο στο CrossFit. Ναι. Θα σου κάνω και λίγες ερωτήσεις από την πλευρά τη δική μου. Να σου πω λίγο, γιατί όλοι μας έχουμε και κάποια θέματα υγείας. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω και τίποτε πολλά σοβαρό. Πάσχω από υπερθυροειδισμό εγώ, προσωπικά. Ο μεταβολισμός μου είναι πολύ ψηλός. Τρώω πολύ φαΐ, αλλά μανάσαλα μου φαίνεται. Να το πούμε κυπριακά. Γυμναστική είμαι πολύ active σαν άτομο, επειδή έχω και 2 σκύλους, είμαι κάθε πρωί έξω με τα σκυλιά μου, είτε τροχάδι, ποδηλασία παραπάνω, είτε τροχάδι δεν κάνω πολλά χρόνια, είμαι γερός, είμαι 32 χρονών, αλλά κάνω πολύ καιρό τροχάδι, είχα και ατύχημα μαγιά, τέλος πάντων είχα τα wear and tears μου πάνω στο σώμα μου.
Άρα το τροχάδι πλέον τα γόνατα μου δεν τους αρέσει πάρα πολλά. Δοκίμασα διάφορα. Πήγα στο CrossFit όμως και δεν ξέρω. Εμένα δεν μου κάτσε, δεν θα πω ούτε πώς για τον εκπαιδευτή, ούτε για το γυμναστή, δεν θα πω για μέ. Γενικά εγώ μπορεί να ήταν το approach μου, να ήταν λάθος, γιατί φαίνεται μου λίγο extreme ως το τύπο εξάσκησης. Και επειδή έχω λίγο θέμα με την πλάτη μου και φοβούμαι την πλάτη μου, δεν μου κάτσε και ποτέ, ας το πούμε, δεν το κάμα με ευχαρίστηση να τολμήσω, τόσο ώστε κάμα μια έναν πειράσμα και απλώς σταμάτησα. Πες μου λίγο, θέλω να μάθω κατά πόσο ασφαλές είναι το CrossFit και για ποιους είναι το CrossFit. Καταρχήν, εγώ ασχολούμαι με το CrossFit που το 12 όταν ήρθα πίσω από τις σπουδές. Άρα ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Νομίζω ήταν τότε που άρχισα να αγαπώ πιο πολλά τα βάρη, την έντονη γυμναστική. Πήγα σε κάποιους αγώνες. Ήταν ωραίες εμπειρίες. Αλλά θεωρώ ότι έπαιρνα το κι εγώ λάθος τότε. Αναγκάστηκα να τραυματιστώ, όχι που το CrossFit, πιο μετά, για να αντιληφθώ και να δω λίγο διαφορετικά τη γυμναστική. Για μένα είναι βασικό το ποιος διδάσκει το CrossFit. Δηλαδή, μπαίνεις εσύ, είσαι καινούριος, καλώς όρισες. Τι είναι τα θέματα σου, καταρχήν, να σου κάνω μια αξιολόγηση και σιγά σιγά που έναν level να σε πάρω στο επόμενο. Άρα το cross μου δέσεται για όλους, απλώς πρέπει να είναι αντικειμενική η προσέγγιση προς το κάθε άτομο. Κοίταξε, θα σου πω ότι όλοι μπορούν να σταθούν με μια μπάρα 10, 20, 30 κιλά σε βαθύ κάθισμα, αλλά μπορώ εγώ σαν σωστός coach να σου δώσω το κατάλληλο regression της άσκησης, το κατάλληλο progression σιγά σιγά. Μπορεί να το κάνεις χωρίς κιλά για αρχή. Πρέπει να υπάρχει σωστή προσέγγιση. Τούτο θεωρώ ότι είναι βασικό και με οποιοδήποτε άλλον είδος άσκησης εννοείται. Χρησιμοποίησα τη λέξη προηγουμένως extreme. Η ερώτηση, η δεύτερη που ήταν μας την πρώτη ήταν κατά πόσο πιστεύεις εσύ, Βάια, είναι ένα ασφαλές άθλημα μιλούμε, εξήγα έναν normal circuit για να καταλάβει κάποιος που δεν ξέρει το CrossFit να μου είναι ακριβώς. Πες μας δύο λόγια για το CrossFit για κάποιον που μπορεί να πει τώρα που δεν ξέρει να μου είναι. Βασικά είναι συνδυασμοί κάποια αερόβια άσκηση, το cardio που λέμε, που μπορεί να είναι τροχάδι, κολύμπι, rowing, συνδυασμών άρσης βαρών. Μιλούμε καθαρά για weightlifting, που θεωρώ ότι είναι το δύσκολο κομμάτι, γιατί είναι γενικά μεν ούλοι αρσιβαρίστες, ούτε γίνουμε. Ακριβώς. Και στοιχεία ενόργανης γυμναστικής, που είναι ακριβώς ενόργανη, μιλούμε για body weight movements. Μπορεί να είναι έναν απλό push-up, για παράδειγμα. Και γίνονται συνδυασμοί, υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί τούτων των τριών modalities. Πότε έφυγε στην επιφάνεια το CrossFit, πότε ήταν έτσι αρχή, πόσο χρόνο που υπάρχει τούτο σαν, επειδή βλέπω τεράστια games που γίνονται, η Reebok έμπηκε πολλά δυνατά σαν εταιρεία Να γελάς, μέσα. να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ τώρα να... Αλλά και στην Κύπρο έχει αρκετά χρόνια, νομίζω. Δηλαδή που το 10, ας πούμε, 11. Πες μου, Μιλούμε για δεκαετία άρα, πες στην μου Κύπρο. τώρα, θέλει ένας να ξεκινήσει CrossFit, πού σε βρίσκει για να ξεκινήσει CrossFit. Στο CrossFit Revolt. Ωραία, πες μας πού είναι ακριβώς, να ξέρουμε με το που θα Είναι ανοίξει στο το lockdown Στρόμολο. κλείνει. Προς το παρόν, δεν ξέρω μετά την καραντίνα τι γίνεται. Κανένας μας νομίζω δεν ξέρει. Το mindset ότι πολλά σύντομα εγώ πραγματικά προσεύχομαι καθημερινά και περιμένω μέχρι την Τετάρτη μου ότι θα μας πούσουν ότι από το τέλος του μήνα, 30 Απρίλη, θα κρύψουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε τις πόρτες μας και να βγούμε έξω, γιατί δεν μπορεί για πολλούς και διάφορους λόγους να συνεχιστεί πολλά το πράγμα, νομίζω εγώ. Πάει πολλά, πάει πολλά. Είπες μας σήμερα, Βαϊά μου, ότι θα μας κάνουμε ένα μισή πρόγραμμα σε απόψε, που θα μπορούν να κάνουμε σπίτι, σπίτι είναι ο καθένας μας. Αλλά πριν να πάμε σε τούτο,
Θέλω να μπεις, να μου πεις λίγα tips που μπορούμε να δώσουμε γενικά στον κόσμο, γιατί έχει και πολλοί κόσμο τώρα που εργάζεται από σπίτι, που γενικά εργάζεται από σπίτι, είτε έχει αυγενικά πολλοί κόσμος, εντάξει, και θέλει να δυναμώσει πάνω την πλάτη ή οτιδήποτε, κάτι που θα μπορούσε ένας άνθρωπος να κάνει στο σπίτι απλό, ή χρειάζεται, ας πούμε, οποιαδήποτε περίπτωση χρειάζεται πάντα κάποιον ειδικό να τη δει την περίπτωση, ή υπάρχει κάτι γενικό ως προς prevention, ή σαν tackling symptom, ας prevention που μπορούσε κάποιος να διαφυλάξει τον εαυτό του, κάτι που μπορεί να κάνει, ας πούμε. Okay. Θεωρώ πολλά βασικό να μην είμαστε ακίνητοι πολλές ώρες. Δηλαδή, κάθομαι εγώ στο λάπτοπ μου, στο μισάωρο να σηκωθώ, να πάω να περπατήσω, να πέστω, να πάω μέχρι την κουζίνα. Δηλαδή, να μην είμαστε σε τούτη τη θέση συνέχεια, έτσι την καμπούρικη συνέχεια. Μιλάς για μένα τώρα, μιλάς για μένα ακριβώς τώρα. Πονώ πάρα πολλά, είμαστε ώρες πας τώρα. Εγώ από τη μέρα που έκατσα σπίτι αναγκαστικά, τις πρώτες 2 εβδομάδες ήμουν με πόνους έτσι ψηλά αυχένα, γιατί προσπαθούσα να βγάλω δουλειά πάνω στο λάπτοπ. Ήμουν συνέχεια εδώ. Άντε, τι να μου κάνει εμένα που ήμουν active 10-15 ώρες την ημέρα, το να περπατήσω. Όχι, αλλά για τον μέσον άνθρωπο, θεωρώ ότι το να σηκωθεί, να κάνει μια κίνηση, να γυρίσει, να κάτι άλλο. Αύριο, Τρίτη, έχω mobility routines, κάνω lives, Ωραία. άρα Τι μας ώρα και πού μπορούμε να το βάσουμε από το profile σου ή μια συγκεκριμένη σελίδα για να του βάλουμε την πληροφορία να μπορούμε να σε βρει. Αποφάσισα τις Τρίτες να κάνω ένα mobility session που εν λίον νομίζω τούτο που μου ζήτησε τώρα τι να κάνει κάποιος απλά για να κινηθεί λίγο. Ωραία. Τις Παρασκευές κάνω κάτι πιο έντονο, μπορεί να είναι σε κορμό, σε CrossFit style Και training. πού το κάνεις, Βαία μου, Facebook κανονικά, που το πρόβλημα σου, πού το κάνεις για να μπορέσω Το και εγώ. Instagram συνήθως. Το Instagram. Search μου, ξέρεις, βρίσκεις το και βάφτε με στα comments. Τρίτες και Παρασκευές, είπες, Βαία Τι μου. θέλει, ναι. Τρίτες και Παρασκευή στις 6. Πολλά να είδες, ότι και απολύτως δωρεάν, φίλοι μου. Απολύτως δωρεάν. Εν τούτον το καλό που πρέπει να καταλάβετε. Γι' αυτό είναι και η Βαία δαμή. Θα βάζουμε κάποια βιντεάκια, Ναι. μπορεί να είναι κάθε μέρα, κάθε 2, που μπορεί να είναι κάποια απλά tips, να το πω. Έβαλα ένα προχτές που με το βιβλίο ξαναφέρνω το παράδειγμα, απλά μπορεί να έκανα να κινηθώ κι εγώ λίγο τώρα. Ένα Ωραία. γραμμέ με το βιβλίο που κάνω. Μετά Ναι. μπορεί να γύρισα. Ναι. Έμεινα σε τούτη τη θέση. Απλά για να κινηθώ λίγο. Σαν ένα διάλειμμα. Oh, είναι, there are ways to incorporate the movements και να εισάγουμε σε άλλες ασχολίες μας και τούτα που λες, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε και διάφορα comments από την Μαριλένα, Χρυσοστόμου, ευχαριστούμε Μαριλένα, you are the best, Vaia, πρέπει να είναι φίλη του Μαριλένα. Στέφανη, είδες, ο κόσμος ανταποκρίνεται και τούτο είναι το ωραίο. Βλέπεις ότι και εσύ είδες πώς μπορείς να είσαι δημιουργική. Θα δείξεις διάφορα tips σήμερα στο συγκεκριμένο το κομμάτι. Έχεις κάτι άλλο που θέλεις? Α, μπράβο, είδες, ο Σέρσε βάλε και το Instagram. Φίλοι μας, μπορείτε να είδες το Instagram της Βάιας κάτω στα comments. Οπότε, Τρίτη και Παρασκευή στις 6 είπαμε. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Βάια μου, κάτι άλλο μου θέλεις να προσθέσεις τώρα πριν να πάμε στο μίνι πρόγραμμα που μας έχεις ετοιμασμένο σήμερα. Να μιλήσω έτσι, να προσθέσω κάτι για τη γυμναστική στο σπίτι. Ο καθένας σε διαφορετικό level εννοείται. Άρα σημαντικό να μην μπαίνει ένας αρχάριος, να δει ένα βίντεο στο YouTube ας πούμε με έναν αθλητή να δεν ξέρω τι να κάνει και να προσπαθήσει να εκτελέσει κάτι που δεν έκαμε ποτέ στη ζωή του. Άρα είναι καλά να τώρα ο καθένας πώς γνωρίζει το επίπεδο του, μπορεί να ήταν καλά να μιλήσει και με κάποιον ειδικό.
Να σε ρωτήσω τώρα, να σε διακόψω, συγγνώμη. Τώρα, αφού όπως είμαστε live τώρα, αφού θα βάλει και το Facebook σου, ο Search, βάλε το Facebook της Βάια, σε παρακαλώ, κάτω στα comments. Τώρα, όπως σου ζητώ εγώ, αφού θέλει ένας άνθρωπος να δει το level του, okay, να μάθει το level του, θέλει ένα consultation. Είσαι σε θέση να έρθω σε επικοινωνία κόσμο μαζί σου, να κάνετε έναν messenger call, video call και να σου βοηθήσει σε έναν τομέα. Είσαι up for it. Ναι, Είσαι έτυχε μέσα. να το κάνω για να είμαι ειλικρινής και μπορεί Ναι. ας πούμε να καταλήξουμε να... Είμαι στο lockdown τώρα, αυτή την περίοδο τώρα, επειδή δεν μπορεί να Ναι. κινηθεί να πει στο γυμναστήριο. Αν κάποιο θέλει να μάθει σήμερα, αύριο, μεθαύριο το level fitness του και τι μπορεί να κάνει, να το βάλουμε πάνω ότι, OK, ελάτε σε επικοινωνία με τη Βάια, είναι up Why for it. not? Είδατε, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, συγγνώμη που σε διακόψα, Βαϊά, ολοκλήρωσε εσύ που θέλετε να πεις. Τούτο ότι υπάρχουν διαφορετικά levels, πρέπει να ξέρουμε ποιον να εμπιστευτούμε, δηλαδή δεν μπορώ τώρα να μπω να δω τον social media, ας πούμε, που έχει ιδέα που γυμναστική, και να ακολουθήσω το πρόγραμμα που εκτελεί, που η ίδια, ας πούμε, αποφάσισε να δημιουργήσει. Τι Πρέπει πρέπει να να υπάρχει. προσέξει. Τι πρέπει να προσέξει κάποιο για να γνωρίζει ότι ανέλησε πολύ καλή η πηγή του που να δει το γυμναστή, α πούμε. Τούτο είναι Νομίζω το ότι δύσκολο ανέλησε στο σελίδα. Δηλαδή, φαίνεται ότι τι προσφέρει ο άλλο, το κατά πόσο επαγγελματικό είναι. Αλλά στο κάτω κάτω τη γραμμή, Βάια μου, δεν μπορούμε να του κατευθύνουμε όλου του πάντε να βάσουν στο. Όλοι να κάνουν λάθη, όλοι να μάθουν τα λάθη του. Όμω, σε μια φάση που να κάνουν λάθη και καταλάβουν τα λάθη του, να πάνε να βρουν του επαγγελματίε μόνο του. Και εγώ ήμουν παλιά, μπορεί να κάνω και ένα βίντεο από το YouTube να είδα κάποιον να κάνει μια άσκηση. Και να λέω, να πάω στο γυμναστήριο, να μια εβδομάδα. Άρα, κουμπάρε, πονώ τα πάντα πάνω μου. Να μην γίνει και α πούμε. Όλοι μα κάνουμε το λάθη. Ο κόσμος πρέπει να ψάχνει την ολοκληρωμένη δουλειά και την ποιότητα. Τούτον είναι. Αλλά όλοι θα κάνουμε λάθη και όλοι να το ρίξουμε σε ένα σημείο, να το ψάξουμε μόνοι μας πραγματικά να βρούμε κάτι καλό. Ναι, και να προσθέσω ότι η τεχνική είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή το πώς να εκτελέσεις μια άσκηση, πρώτον μπορείς να έχεις διαφορετικά αποτελέσματα αν ο στόχος σου είναι η υπερτροφία, για παράδειγμα. Αν εγώ δουλεύω το squat, αλλά ο νους μου είναι στο τι είναι να φάω μετά, και συγκεντρώνομαι καθόλου στο να κάνω activate τους συγκεκριμένους μυς, να είμαι συγκεντρωμένος, δεν θα έχω το αποτέλεσμα που θα μπορούσα να έχω. Το mind-body connection μου λες τώρα. Ναι. Mind-muscle connection. Το ίδιο και για να αποφύγω τραυματισμούς. Δηλαδή, αν κάνω το squat και τα γόνατα βλέπουν το ένα μέσα και το άλλο μέσα, κάτι κάνω λάθος. Σωστά. Οι πελάτες μου νομίζω ξέρουν το ότι είμαι στα Κυπριακά πρίχτισα με την τεχνική, Έτσι πρέπει να αλλά είναι. για το Έτσι καλό πρέπει. τους, γιατί εγώ έπαθα την, είτε που υπερπροπόνηση, διπλές προπονήσεις, ενόμιζα ότι ήμουν ρομπότ, αλλά στο τέλος ευκήκε μου σε καλό, γιατί άλλαξα τον τρόπο που προσεγγίζω και τη δική μου και την προπόνηση των πελατών μου. Έτσι ακριβώς όπως μου είπα, έκαμε τα λάθη και έμαθες και έψαξες και διόρθωσες τα. Έτσι. Θέλω να μου πεις πριν να πάμε στο πρόγραμμα, μια και είμαστε σπίτι, τι θα εσύστηνες πέντε πράγματα που μπορεί να έχει κάποιο σπίτι για να μπορεί να κάνει ένα decent workout στο σπίτι. Γιατί, τι θέλω να πω, βλέπω ότι έχει τα resistance bands, έχει τι είναι πέντε πράγματα που μπορεί ο καθένα μα να έχει σπίτι για να μπορεί να κάνει ένα decent, μια αξιοπρεπής γύμναση στο σπίτι. Okay. Πάλι όμως έχει να κάνει με το level, γιατί το εργαλείο number one είναι το σώμα μας. Άρα και εγώ με το σώμα μου μπορώ να κάνω ένα δύσκολο πρόγραμμα. Άρα ένας αρχάριος για μένα δεν χρειάζεται τίποτα. Ωραία, πολύ σωστά. Μετά πάμε σε κάποια resistance bands, είτε τα μεγάλα, δεν ξέρω αν θέλετε να σας φέρω να δείτε, ή Μπορεί να μικρά... μου Ε, να μας μίνι μπάς. Συγγνώμη. προσθέτεις μας μια ανάσκηση, γιατί έχω και εγώ resistance band στο σπίτι, να μπορώ στο
mini πρόγραμμα που να μας δείξει, δεν μας προσθέσει και με κανέναν equipment. Ναι, αν το ήταν body weight, τώρα κάποιος που είναι πιο προχωρημένος εννοείται ότι μπορεί να θέλει να έχει βαράκια, μετά πάμε σε μπάρες για πιο προχωρημένους. Να σε βοηθήσω λίγο, Βάια, μας σε βοηθήσω λίγο. Πες ότι είμαστε όλοι ένα moderate level. Είμαστε δεν για χάρη και είμαστε ούτε επαγγελματίες. Πες μου τρία πραγματούθηκια που θα μου σύστηνες να έχω σπίτι για να μπορούμε να κάνουμε ένα decent workout. Εγώ θέλω το λάστιχο μου. Ένα mini band που χρησιμοποιώ για ενεργοποίηση κάποιου λουτούς απαγωγούς. Ένα πιο μεγάλο band που μπορώ να κάνω ασκήσεις το upper body, αλλά το προσθέσω και για αντίσταση για lower body. Εντάξει, εμένα το αγαπημένο μου είναι τα pull-ups, άρα αν δείτε εδώ, μην έχω pull-up bar, αλλά έχω το πρώτη. Να βάλουμε όποιος μας βλέπει, αλλά όχι, γίνεται, πρέπει να βράσεις, αλλά να βράσεις με το mini πρόγραμμα. Αν βράσεις με το mini πρόγραμμα, να βάλουμε τον κόσμο να δούμε πόσα pull-ups μπορείς να κάνεις. Διαγωνισμό. Να δούμε, να μου να μαντέψει ο κόσμος. Να δούμε τι θα μαντέψει ο κόσμος που μας βλέπει, γιατί βλέπουμε μας αρκετοί. Θωρώ το, βλέπουμε μας αρκετοί. Όσοι πιστεύετε έναν αριθμό μετά που θα κάνει το mini πρόγραμμα η Βάια και θα βράσει, όποιος θα κερδίσει ένα online session. Κερδίζει ένα, όπως θα ακούσετε τώρα live, online session με τη Βάια δωρεάν, όποιος έβρει τον αριθμό των pull-ups που θα κάνει η Βάια μετά το τέλος του μίνι προγράμματος. Δημήτρη Χατζηγιοσήφ, η καλύτερη. Γεια σου, Δημήτρη μου. Ξέρεις τον Δημήτρη μου, έτσι. Ναι. Λεβέντης, φίλος καλός. Το λοιπόν, Βάια μου, έχεις κάτι άλλο που θέλει να προσθέσουμε ή να πάμε στο πρόγραμμα? Νομίζω να κάνουμε μετά κάποια ανακεφαλαίωση ή ό,τι έχω να το πω. Εμάς τρέχει κανένας, ούτε η αρχή ραδιοτηλεόρασης, ούτε ο διευθυντής του καναλιού, γιατί δεν έχουμε διευθυντή. Okay. Νομίζω να πάμε στο πρόγραμμα και να ανακεφαλαιώσω μετά. Κοιτάξτε με, θέλω όμως, πριν το τελευταίο κομμάτι του προγράμματος, μίλα μας, γιατί ακούμε για να ετοιμαστεί ο Σέσου να βάλει την εικόνα. Γιατί θα σου δώσουμε όλη την οθόνη τώρα. Εντάξει, από την εικόνα. Πριν το τελευταίο σου κομμάτι, απλώς για να είναι έτοιμος ο Σέσου να ξαναβάλει τον καθένα πάνω, πέμε ότι τελειώνω τώρα το τελευταίο κομμάτι. Για να μπορούμε να είμαστε συντονισμένοι. Όπως είπα, είναι απολύτως live του το πράγμα. Σε θεωρώ ότι είσαι πολύ άνετη, αρέσκει μου. Πίσω να έχετε όλη την εμπειρία όσο πιο άνετη γίνεται. Τώρα είμαι καλά. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, άντε, αποχωρώ εγώ καλό. We are giving you the floor. Μιλά στον κόσμο. Έχει κόσμο σε παρακολουθά. Μιλά του. Έγινε, πάει. Λοιπόν, ξεκινούμε. Πρώτα θα εξηγήσω τι ακριβώς είναι να κάνουμε, από τι αποτελείται το πρόγραμμα και αν θα χρειαστείτε κάποιον εξοπλισμό. Για να μπορούμε να το κάνουμε ο γενικός πληθυσμός, αποφάσισα να το κάνω body weight. Άρα το μόνο που μπορεί να χρειαστείτε είναι καμιά μπουκάλα νερό ή ένα βαράκι, αν έχει κάποιος, αλλιώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δημιούργησα μια μικρή κυκλική, βασικά σύνολο είναι 8 ασκήσεις. Έχουμε squats, έχουμε γέφυρες, έχουμε push-ups, έχουμε lunges, έχουμε κάποιες ασκήσεις για κορμό και κάποιες ασκήσεις που να ανεβάσουν τους παλμούς. Στο πρώτο round θα δείχνω τις ασκήσεις. Εντάξει, 30 δευτερόλεπτα περίπου να αφιερώνω να εξηγήσω την άσκηση. 30 δευτερόλεπτα δουλεύουμε μαζί και να αφήνω 15 δευτερόλεπτα ξεκούραση μέχρι να πάμε στην επόμενη άσκηση. Άγκυρον, 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, για αρχή, πρώτος κύκλος, 30 δευτερόλεπτα η άσκηση, 30 η ξεκούραση. Η πρώτη θα είναι μία άσκηση για να... Άγκυρον, παιδιά, έχουμε ζέσταμα. Πιάμε κατευθείαν στο ψητό, sorry. Λοιπόν... Ξεκινούμε το ζέσταμα μαζί, ό,τι κάνουμε να ακολουθείτε και να πάμε μετά στο κυρίως. Λοιπόν, ξεκινώ με αστραγάλους, θέλω point, flex, να κάνουμε 5 επαναλήψεις στο δεξί πόδι.
Θα κάνουμε τρία rotations από τη μια πλευρά, εντάξει, και τρία από την άλλη. Μεγάλους κύκλους. Ωραία, το άλλο body, point flex. Τέσσερα, πέντε, τρεις κύκλους που τη μία. Και τρεις κύκλους από την άλλη. Ωραία. Λοιπόν, δείχνω από το πλάι. Θέλω να κάνουμε hinge, άρα να σπρώξουμε πίσω τη λεκάνη και να έρθουμε ψηλά σε overhead reach. Σπρώχνω πίσω τη λεκάνη, χέρια στο πλάι, ανεβαίνω ψηλά. Αν μπορείτε, ανεβείτε στις μύτες, πάνω ψηλά, σπρώξε πίσω, ανέβα. Να κάνουμε πέντε. Ακόμη ένα. Ωραία. Πάμε σε Spider-Man lunge. Step μπροστά, χέρια κάτω, ανέβασε το γόνατο, κάμε ένα rotation στο πλάι. Αλλάζω πόδι, rotation, να κάνουμε σύνολο 10. Γυρίζω μόνο το θώρακα. Το πισινό μπόδι τεντώνει, δείχνω που το πλάι. Ακόμη τέσσερα. Ωραία. Πάμε πάνω. Θέλω να κάνουμε open the gate, ένα άνοιγμα και να φύγουμε πίσω σε lunge. Έναν το ένα πόδι, έναν το άλλο. Σύνολο 10. Ωραία. Ανεκάμαμε 10. Πάμε τώρα close the gate. Κάθισμα κάτω. Αλλαγή. Σύνολο 10. Εννέα. 10. Και τελευταία, θέλω πλάγιο lunge. Μεγάλο βήμα. Αν μπορείς ακούμπα κάτω. Οι μύτες βλέπουν μπροστά. Τέσσερα ακόμα. Αλλάζω πόδι. Τελευταία 10. Μεγάλο step. Τέσσερα τελευταία. Ωραία. Βράσαμε. Λοιπόν, νομίζω είμαστε καλά. Ξεκινώ τις 8 ασκήσεις. Ξεκινώ με Spider-Man lunge πρώτη. Είπαμε ότι να δίνω διάλειμμα 30 δευτερόλεπτα στον πρώτο κύκλο, για να μάθουμε λίγο την τεχνική. Και στο δεύτερο κύκλο να δώσω 15 δευτερόλεπτα break. Στον τρίτο κύκλο θα δώσω break. Άρα δυσκολεύουμε το λίγο κάθε κύκλο. Πρώτη άσκηση. Ένα λεπτάκι. Ρολόι. Μπορείτε να πιείτε λίγο νερό. Ετοιμάστε μια πετσέτα. Αν δεν θέλετε να κουμπάτε κάτω. Και φέρτε και μια μπουκάλα νερό, θα χρειαστούμε για
μια άσκηση που έχουμε με βάρος. Έτοιμη, ξεκινώ σε 10 δευτερόλεπτα με Spider-Man lunge. Να φύγω μπροστά, να σηκώσω το γόνατο πάνω και να δουλέψω αλλαγές. Εντάξει, που το πλάι, 30 δευτερόλεπτα, switch climbers. Έτοιμη, φύγαμε. Είχαμε έναν τεχνικό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε την Βάια πάλι κοντά μας. Ξέρετε, επειδή είναι live, και πρέπει να καταλάβετε ότι δεν έχουμε ούτε το backup team του studio, οι οποίοι βλέπουν την κάθε... Δεν βλέπουμε χάρη και το βίντεο, ναι. Σάβα, θα είναι πίσω, θα έχουμε τα pull-ups. Θα είναι μαζί μας η Βάια τώρα αμέσως. Ο Σέρτς κάπου θα το βλέπει, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Μην ανησυχείτε, το workout συνεχίζεται. Κάνετε ελαφρά βηματάκια. Κάνετε ελαφρά βηματάκια και μείνετε βραστοί. Θα είναι αμέσως κοντά μας η Βάια. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνει. Καταλαβαίνετε. Live. Τυχαίνει. Τυχαίνει. Και θα μαθαίνουμε που τα λάθη μας. Ευτυχώς μας έγινε, να είμαι ειλικρινής. Για να μάθουμε next time τι πρόβλημα υπήρχε. Πιθανόν να πήγαινε sleep mode το τηλέφωνο της, επειδή έκαμε το από το τηλέφωνο. So, Σωστά, σωστά είναι τίποτα. Θα είναι αμέσως ελαφρά πηδηματάκια, συνεχίζουμε. Έκαμε τα stretch shots, σας είναι έτοιμοι. Βάια. Είναι κοντά μας, έρχεται. Ακόμα να μπει, λογικά θα... Λογικά είναι σημαντικό το τηλέφωνο. Θα το ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι. Είδαμε τα, γράψετε μας πόσα pull-ups πιστεύετε ότι μετά το workout θα μπορέσει να κάνει η Βάια και θα κερδίσετε ένα απολύτως δωρεάν one-to-one session. Έκαναμε το giveaway live τώρα πάνω στο broadcast, πάτε μου. Πολλά ωραία. Και εμένα ενδιαφέρουμε, να σου πω, μπορεί να πέσει πολλά το οίκο κάποιον για μένα έξω, άμα δούσει έτσι να κάνει καμιά κοσακά μου τα pull-ups τώρα. Δεν πειράζει. για να μπείτε σε φόρμα κάποιοι, για να πάρετε παράδειγμα. Το ωραίο είναι να της ξαναστείλω έναν μήνυμα. Απλώς πέτεις να ξαναμπεί στο link και θα είναι πάνω. Το ωραίο είναι ότι σκεφτήκαμε να κάνουμε και διάφορα giveaways τώρα μέσα από το κανάλι, μέσα από την πλατφόρμα και ήρθα σε επαφή με διάφορα εστιατόρια, ας το πούμε, και περιμένω απάντηση για να κάνουμε κάποια giveaways μέσω από το εστιατόριο, να δώσουμε δωρεάν φαγητό σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Γιατί χτες είχα την περίπτωση και ευτυχώς πήγα στην τράπεζα και ευτυχώς υπήρχε ένας άνθρωπος που ζήτησε λεφτά, ένας ξένος και βοήθεια τον. Και χρειαζόμαστε παραπάνω, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ο Βασιλάβα, ο σεφ που ήρθε κοντά μας. Χρειαζόμαστε παραπάνω ανθρώπους για να αρχίσουν να μοιράζονται. Ήρθε και η Βάια. Ωραία, ωραία. Πολλά, ωραία. Πρέπει να πω από την αρχή. Όχι, βουλιά που ήσουν, συνεχίζεις ή ξανάρχισε την άσκηση. Είπα τους να κάνουν ελαφρά βηματάκια για να μείνουν βραστοί. Είπα τους. Συνέχισε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη άσκηση. Έχω plank με rows. Εντάξει, είμαι σε θέση plank.
Τώρα, αν κάποιο έχει ένα μικρό βαράκι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, μπορεί να πάει στα γόνατα. Εντάξει, δουλεύω 30 δευτερόλεπτα. Κράτα σφιχτή κοιλιά, σφίξε γλουτού. Φεύγει το βαράκι κοντά στη λεκάνη. Όψιον, είπαμε κανονικό πλάνκ. Προσέχεις να μην γυρίζει η λεκάνη. 10. 5 ακόμα. 3, 2, 1. 30 δευτερόλεπτα. Break, εξηγώ την επόμενη. Έχω μπροστινό lunge. Μεγάλο βήμα. Σπρώχνω που τη φτέρνα να πω ξανά στην αρχική θέση. Έτοιμη. Σε 10. 5, 4, 3, 2, 1. Αν θέλεις να το δυσκολέψεις, βάλε χέρια πίσω από το κεφάλι. Αν δεν μπορείς να κάνεις step μπροστά, μείνε στατικά πάνω κάτω. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Μύτες βλέπουν μπροστά. 5, 4, 3, 2, 1. Break. 30 δευτερόλεπτα. Δείχνω. Hollow hold. Είμαι κάτω. Πόδια μαζεμένα. Γόνατα πάνω από τη λεκάνη. Και προσπαθώ να πιέζω δυνατά τη μέση κάτω. Τούτο είναι το εύκολο. Τούτο είναι το δύσκολο. Δύσκολο. Διαλέξτε το option σας. Πάμε. Να μείνω στο εύκολο. Γιατί έχω pull-ups μετά. Πιέζε καλά μέση κάτω. Σφίξε όσο πιο δύνατα μπορείς στους κοιλιακούς σου. 10 δευτερόλεπτα. 5. 3, 2, 1. 30 rest. Τελειώνω με την άσκηση που να ανεβάσει παλμούς. Έχω mountain climbers. Σε 10 δευτερόλεπτα, χέρια κάτω από τους ώμους, και τρέχω γόνατα μέσα. Option, αργά. Έτοιμη. Σε 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. 30 δευτερόλεπτα. Χέρια τεντωμένα, σπρώχνουν κάτω. Τρέξε, τρέξε, τρέξε ακόμα. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Ωραία. Μισό λεπτό break και ξεκινώ που την αρχή. Εντάξει, τώρα μόνο με 15 δευτερόλεπτα break. Άρα, μάθαμε τις ασκήσεις. Δίνω πιο λίγο break. Η πρώτη μας ήταν switch. Έξω το γόνατο, νιώστε λίγο την διάταση. Δουλέψετε για 30 δευτερόλεπτα. Σε 10. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε μαζί. Αλλαγές. Αργά. Ακόμα. Δουλέψετε. 3, 2, 1. Break μόνο 15 δευτερόλεπτα. Επόμενη, θυμάστε την. Squat. Είπαμε, έξω τα γόνατα, σφιχτή κοιλιά, πατώ καλά κάτω και μύτη και φτέρνα. Σε
5, 4, 3, 2, 1. Δούλεψε 30 δευτερόλεπτα. Θέλεις να το δυσκολέψεις, χέρια πίσω. Σφιχτή κοιλιά. Ακόμα 10. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, time, 15 rest, γέφυρες. Αν θέλεις να το δυσκολέψεις, πιάσε μια καρέκλα και δούλεψε με τα πόδια ψηλά. Έτοιμοι, οι υπόλοιποι κάτω. Πάμε. Σφίξετε γλουτούς την ώρα που πάτε πάνω. Χέρια στο πλάι. Stop. Επόμενη άσκηση. Plank row. Παιδιά, πριν ξεχάσαμε το push-up, ήταν που διακοπήκαμε μετά το plank row με το push-up. Φύγαμε. Είπαμε option, γόνατα κάτω. Σφιχτή κοιλιά. Δούλεψε ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Τρία, δύο, ένα. Δείχνω το push-up γιατί δεν το κάναμε πριν. Option, να πάμε γόνατα. Όσοι μπορούν, θέλω κανονικό push-up. Αγκώνες βλέπουν πίσω. Κρατώ το plank μου. Γόνατα κάτω. Το option μου. Έτοιμοι. Πάμε. Αν είναι δύσκολο πάλι στα γόνατα, θέλω να πιάσετε μια καρέκλα, ένα τραπέζι και να το κάνετε ψηλά. Εντάξει, μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλά σε τραπέζι. Δουλέψετε ακόμα 10. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, rest. 15 δευτερόλεπτα μόνο. Έχω μπροστινό lunge. Εδώ σαν an option με χέρια πάνω. Prisoner, αν θέλετε να το δυσκολέψετε. Σε 5, 3, 2, 1. Έχουμε ακόμα ένα κύκλο, στον οποίο δεν θα έχουμε καθόλου rest. Και μόλις τελειώσουμε να δώσω επιλογές για να το δυσκολέψουμε. Ακόμα 10. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Rest. Έμεινε μας hollow, κράτημα και mountain climbers η τελευταία. Ακόμα ένα λεπτούι. Έτοιμοι. Κράτα. Αν θέλεις να το δυσκολέψεις, τέντω σε χέρια πόδια, σφίξε γλουτούς, πιέσε δυνατά τη μέση κάτω. Αν κουραστείς, μάζεψε. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Πέντε, μείνετε active ψηλά. Τρία, δύο, ένα. Έτοιμοι να τρέξουμε. Νομίζω ότι σταθήκαμε. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Σε πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Πάμε 30 και έχω 30 rest. Τρέξε, τρέξε. Option, step, ένα, δύο.
Ένα, κράτα τα χέρια κάτω από τους ώμους. 10 δευτερόλεπτα, συνέχισε. Πάμε ένα ακόμα. 5, 4, 3, 2, 1. Ωραία. 30 ρες. Έμεινε μας ένας κύκλος. Εν 30 δευτερόλεπτα η κάθε άσκηση, χωρίς ξεκούραση. Άρα έχουμε 8 ασκήσεις επί 30 δευτερόλεπτα. Κάμε τα μαθηματικά. Έτοιμοι. Ξεκινώ σε 10. Θυμάστε την πρώτη. Lunge. Φεύγω αρχικά σε lunge. Μπροστά. Εντάξει, χέρια κάτω και που δάμε αλλαγές. 3, 2, 1, πάμε. Τούτη θέλω την αργά και ελεγχόμενα. Τεντωμένο το πόδι πίσω. Σπρώχνω έξω το γόνατο. Ακόμα. 5, 4, 3, 2, 1. Πάω κατευθείαν. Squat. 30 δευτερόλεπτα. Το άνοιγμα είναι σε όλους το ίδιο. Κάποιος μπορεί να θέλει να έχει λίγο πιο ανοιχτά τα πόδια. Ο καθένας θα με που νιώθει άνετα. 5, 4, 3, 2, αλλαγή, γέφυρες. Δούλεψε 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλεις να το δυσκολέψεις, χέρια πάνω. 5, 4, 3, 2, 1. Ωραία. Αλλάξαμε plank row. Θέλεις να το δυσκολέψεις, πιένε σε plank με τα γόνατα πάνω. Κράτα σταθερή τη λεκάνη. Για να μην σταθερή λεγκάνη, πρασφίξω γλουτούς. 10 δευτερόλεπτα, συνεχίζετε. 5, 3, 2, 1. Άλλαξε. Push-ups. 30 δευτερόλεπτα. Πιάσε option. Άρχισε να δυσκολεύει. Καρέκλα. Κρατώ το πλάνκ μου. Δουλεύω πάνω στην καρέκλα. Καλύτερα να είναι τραπέζι. Πολύ πιο ψηλό για κάποιον που είναι αρχάριος. 5, 4, δουλεύετε εσείς. 3, εγώ βλέπω σας. 2, 1. Ξεκούραση, ενέσχυ, πάμε, lunge, 30 δευτερόλεπτα. Για μένα είναι ένα πολύ basic πρόγραμμα και πάλι ευκήκαν οι παλμοί, έδωσα γελίο, γενικά κινήθηκα. Πέντε τελευταία. 3, 2, 1. Πρώτη τελευταία άσκηση. Χώλο κράτημα κάτω. Μείνε για 30. Μείνετε μαζί μου. Προσπαθήστε να φτάσετε τις μύτες σας. Πιέζε μέση κάτω. 10 δευτερόλεπτα. 5,
Τέσσερα. Τρία. Δύο. Τελευταία αλλαγή. Γύρισε. Πάιντε. Στρέξε. Τελειώνουμε σε 20 δευτερόλεπτα. Αν είναι δύσκολο, step. Αργά. One, two. Ένα, δύο. Πάλι δουλεύω. Τελευταία, 10 δευτερόλεπτα. Πέντε. Τρία, δύο, ένα. Λοιπόν, η κυκλική τέλειωσε. Απλά θέλω να δείτε λίγο πώς άλλαξε που το πρώτο σετ που είχα μεγάλο break σχετικά στο τελευταίο σετ που ευκήγαν οι παλμοί μας γιατί δεν είχαμε καθόλου break. Άρα πάρτε το σαν έναν τρόπο να δυσκολεύετε τα προγράμματα σας. Μειώνω το χρόνο που ξεκουράζουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το πρόγραμμα. Ξεπλάσαμε. Αν έχουν οτιδήποτε απορίες για το πώς κάνουμε πιο δύσκολο το πρόγραμμα, πιο εύκολο, μπορούν να... Μπορώ απλώς να ανάρθω στην επικοινωνία μαζί σου για οποιαδήποτε tips, Βάια μου. Όπως Ναι. το είπε, δεν έκανα το μισό, να πω την αλήθεια, δεν έκανα το μισό. Αλλά, ένα λεπτό, Γιώργιάννο, ακόμα αλήθεια βάζει το βάθμο μέτρο μου, πόσα έβγαινε. 118. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είσαι καλά. Ένα σου πω, μπράβο σου, γιατί είναι τα tips που διάς, σφίξε τη μέση κάτω. Σε κάθε κίνηση, είναι το τύπο διάρρεσε μου πάρα πολλά. Ή το σκότ, ας πούμε, τσέρες μύτες και τη φτέρνει κάτω. Άρεσε μου πάρα πολλά γιατί βοηθά είναι το mind-muscle connection και εμπολά του δεπώ. Άρεσε μου πάρα πολλά. Να αναφερθώ λίγο σε τούτον αφού το αναφέρες. Στο coaching είναι πολύ σημαντικό το cueing που διάς. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει σπρώξε γόνατα έξω, αλλά κάποιος να πει κάτι άλλο που είναι ακόμα πιο δυνατό για να αντιληφθεί ένας αρχάριος τι σημαίνει. Ας πούμε, πες ότι θέλω να κάνω ένα πήδημα πάνω και πρέπει να σπρώξω το πάτωμα. Ναι. Άρα μπορεί να πω του άλλου βγάλε τρύπες χαμέ για να Ναι. πει πάνω. Που το να Σωστά. πω απλά πίδα. Είναι πολλά διαφορετικό και Ναι. πολλά διαφορετικό. Διαβάσα και ωραία βιβλία πάνω σε τούτο γι' αυτόν έτσι Όχι, άρεσε ενθουσιάστηκα. μου. Είδες ότι πρόσεχα. Είδες ότι πρόσεχα το όλο πρόγραμμα. Άρεσε μου πάρα πολύ. Ναι. Δεν ήταν και το εύκολο. Να δούμε αλήθεια. Αλλά ήταν όπως το είπες, body weight και έκαναμε ούλα από πάνω κάτω κορμών τα πάντα. Ναι. Ρολοτούς. Τούτον βασικά έτσι το σχεδίασα ώστε με 8 ασκήσεις